Κλίμα σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς σημειώνονται τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού που πλέον αφορούν κυρίως σε σαραντάριδες. Η Κρήτη, τα νησιά του Ιωνίου και η Χαλκιδική βρίσκονται στο κόκκινο, τη στιγμή μάλιστα που ετοιμάζονται να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες του Αυγούστου. Η επιστροφή των τριαντάριδων και των σαραντάριδων στις διακοπές του Αυγούστου θα κρίνει και την πορεία της πανδημίας στο φθινόπωρο. Συνεχίζεται ο χορός των κρουσμάτων στους τουριστικούς προορισμούς, με τη σκυτάλη από τους νέους να παίρνουν οι σαραντάριδες. Τα στοιχεία του ΕΟΔΗ δείχνουν ότι οι μολύσεις μετακυλούν στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η αύξηση την ίδια στιγμή των θανάτων από κορονοϊό προβληματίζει τους ειδικούς. Βεβαίως δεν είναι καθόλου ευχάριστο όταν είχαμε μονοψήφιο αριθμό ημερήσεων απολειών τον Ιούνιο να έχουμε τώρα 50 μεσοσταθμικά την τελευταία εβδομάδα καθημερινά. Και εκτός Σαββατοκύριακου έναν επιπλέον, 51 δηλαδή, αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Πρωταθλήτρια σε απόλυτο ρυθμό κρουσμάτων για το καλοκαίρι είναι η Κρήτη, με 7.720 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Τα νησιά του Ιωνίου ακολουθούν με 2.746 περιστατικά μολύσεων, ενώ οι Κυκλάδες με 1.744. Στη Χαλκιδική, το βασικό προορισμό των κατοίκων της Βορείου Ελλάδος, σημειώθηκαν 2.202 κρούσματα, σχεδόν 2.500 στην Εύβοια και 2.239 σε Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και όλα αυτά ενώ ο Αύγουστος μόλις ξεκίνησε. Δεν ξέρω αν θα είναι μεγαλύτερη η διασπορά τον Οκτώβριο σε σχέση με τώρα, όταν τώρα υπάρχουν 30 με 40 χιλιάδες περίπου μολύσεις καθημερινά, οι οποίες σίγουρα κάποιες από αυτές σε μεγάλο ποσοστό δεν δηλώνονται λόγω της εφαρμογής των self-test. Η επιστροφή των τριαντάριδων και σαραντάριδων από τις διακοπές μπορεί να προκαλέσει νέο κύκλο μολύσεων, αυτή τη φορά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Και δεν υπάρχει χρόνος, περιμένω να έρθει ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ο οποίος δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα είναι ο Οκτώβριος το ανασυνδυασμένο εμβόλιο. Άστε. Υπάρχουν μελέτες που τρέχουν ακόμα και δεν είμαστε πολύ σίγουροι ότι αυτός ο μήνας θα είναι ο καταλυτικός μήνας της εφαρμογής του πιθανά νέου ανασυνδυασμένου εμβολίου που θα περιέχει και τα στελέχη της Όμικρον. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επιβράδυνση του έκτου πανδημικού κύματος θα καθυστερήσει εξαιτίας της μεγάλης κινητικότητας στους τουριστικούς προορισμούς, η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο 15ήμερο. Ελάτε να δούμε συγκεκριμένα ποιες είναι οι ηλικίες που χτυπά ο κορονοϊός. Από τα beach bar των νησιών και το συνωστισμό, την επόμενη μέρα βρίσκονται στο κέντρο υγείας. Μαζί μου, στο στούντιο, η Δέσποινα Γεωργιάδου, με στοιχεία. Λοιπόν, θα δούμε τα στοιχεία που μας έδωσε ο ΕΟΔΗ. Είναι τα τεστ που έκαναν τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ χθες σε κάποια νησιά. Θα ξεκινήσουμε από τη Ζάνιρδο. Εκεί το 33% των τεστ που έγιναν βρέθηκαν θετικά. Με μέσο όρο ηλικίας εκεί τα 35 έτη. Ένα στα δύο τεστ στη Σκιάθο έβγαιναν θετικά και εκεί ο μέσος όρος ηλικίας. Ένα είναι στα δύο στη Σκιάθο. Έτσι. Οι σποράδες και η μαγνησία πρέπει να σας πω ότι εμφανίζουν πολύ μεγάλο ρυθμό μολύσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στα υπόλοιπα νησιά. Εδώ είναι οι Κυκλάδες, Τίνος 31,58%, μέσος όρος ηλικίας στα 31 έτη, κοντά στο 30% και η Πάρος και εδώ με μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 40 έτη, 38% για την ακρίβεια. Λοιπόν, τώρα και η Ρόδος κοντά στο 20%. Είναι 38%. Πλέον μας λένε οι ειδικοί ότι οι τριαντάριδες και οι σαραντάριδες είναι αυτοί που ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους και γι' αυτό θα βλέπουμε τα κρούσματα να αυξάνονται σε αυτές τις ηλικίες. Να αυξάνονται και την ίδια στιγμή, Δέσποινα, έχουμε μια μεγάλη αύξηση. Έχουν διπλασιαστεί στη Μακεδονία τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που να πούμε ότι προκαλούνται με ένα απλό τσίπημα από κουνούπι. Από κουνούπια, έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Διπλασιάστηκαν λοιπόν μέσα σε μία εβδομάδα. Έφτασαν τα 25, τα 19 από αυτά με σοβαρά συμπτώματα. Και ποια είναι αυτά? Μηνυγκίτιδα, παράλυση. Είναι σημαντικά αυτά τα συμπτώματα, πολύ σοβαρά. 9 νοσηλεύονται, οι 5 στις εντατικές. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα θάνατο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Γεωργιάδου, για τα στοιχεία. Χτύπημα τους. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά
και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι! Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com